και τα ρολόγια ακόμα δείχνουν. Τώρα είμαστε πιο καλά. Βεβαίως. Καλησπέρα, Πέγγι. Καλησπέρα σας. Πάντως, εμείς εδώ στην Κέρκυρα περνάμε καλύτερη εσπέρα, σίγουρα. Πέγγι μου, πού σε βρίσκουμε? Με βρίσκεται στην Αθήνα. Α, όχι, Θεσσαλονίκη. Όχι, είμαι στην Αθήνα σήμερα γιατί δεν δουλεύουμε. Έρχομαι, μπαίνω στο στούντιο για κάνα δύο μέρες και μετά επιστρέφω πάλι τέλος εβδομάδας που δουλεύω στη Θεσσαλονίκη. Αχ, με μια βαλίτσα στο χέρι σας στήσεις. Ακριβώς, ναι. Τι κάνεις, Πέγγι μου? Εγώ βρίσκομαι Κέρκυρα για σήμερα. Χριστινάκη μου, ναι, και εγώ γι' αυτό βρίσκομαι τηλεφωνικά στην Κέρκυρα. Θέλω να σου πω ότι το νέο ραδιόφωνο 97,9 στην Κέρκυρα και κοκκινίζουν τα παιδιά όταν πάντα το λένε, ο μεγαλύτερος σταθμός του Ιωνίου. Είναι ο πρώτος στις πρώτες μεταδόσεις, ο πρώτος σε διοργανώσεις συναυλιών και πάντα θέλω να βρίσκεσαι στην Κέρκυρα μέσω αυτού του ραδιοφώνου. Εννοείται και εύχομαι και για όλα τα επόμενα χρόνια να είναι ο σταθμός ο πρώτος. Είναι. Αγώνα θέλει, προσπάθεια και πάνω απ' όλα ποτέ μην πεις ότι έφτασες. Πάντα να είσαι καθοδόν. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους και ειδικά στο δικό μας το χώρο. Έτσι. Και μίλησες για στούντιο. Τι ετοιμάζεις, Πέγγι? Ετοιμάζω ένα καινούριο δίσκο, σιγά σιγά, ο οποίος δρομολογείται για το φθινόπωρο. Μα ήδη είμαστε στο τρέξιμο της πρόσφατης δικογραφικής δουλειάς, η οποία άρεσε πολύ, αγαπήθηκε, μεταδίδεται, μας δίνει πολλά τραγούδια για να κάνουμε ραδιόφωνο που αγαπάμε. Αχα. Και τόσο γρήγορα, μπαμ μπαμ. Δεν είναι καθόλου γρήγορα. Για σένα. Έχει συμπληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος. Αχα. Και αυτή τη στιγμή προετοιμάζομαι για να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Με ποιους συντελεστές, Πέγγι? Λοιπόν, έχετε παγκόσμια ειδικότητα σε αυτό, γιατί δεν το έχω πει πουθενά. Ο δίσκος ο καινούριος είναι σε στίχους της Άννας Βραχάλη και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Μάλιστα. Αυτό θα σου φέρει γούρι. Για το Γιαννάκη το νέο αυτό το παιδί. Βεβαίως. Ο Γιάννης, ο οποίος πραγματικά... Ντούχο το απίστευτο. Μας έχει... Εμένα προσωπικά με έχει αφήσει άφωνο. Κάνω 20 χρόνια ραδιόφωνο, με έχει αφήσει άφωνο. Είναι τόσο σεμνός καταρχάς, αλλά τόσο ποιοτικός και τόσο αποδοτικός συγχρόνως και παραγωγικός, έτσι. Ναι, βέβαια. Πεγκούλα, κάθε χρόνο μας ξαφνιάζεις. Φέτος, τι μας έχεις ετοιμάσει να μας ξαφνιάσει αυτό το δίσκο? Πέρυσι μας ξάφνιασες πολύ όμορφα με έναν πολύ μεγάλο συνθέτη. Με ποιον δηλαδή, με από όλους, εννοείς? Κάτσε, γιατί με και ξανθιά κόλλησα. Ταξιδεύω σήμερα και είμαι... Κι άλλο... Μπράβο, ναι. Κι άλλο που ναι, δεν της είπα, ρε Πέγγι, όταν θα έρθει εδώ να μην το έχει βαμμένο ξανθό το μαλλί. Το έχω. Κατάλαβε. Το Μάνο Ελευθερίου, ναι. Φέτος με τι θα μας ξαφνιάσεις? Λοιπόν, φέτος δεν έχω κάποιο δημιουργό να ξαφνιάσω. Έχω δύο νέα παιδιά, που όμως πιστεύω ότι θα γράψουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Η Λεάνα έχει ήδη γράψει μεγάλη ιστορία. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη στιχουργός της γενιάς της, αν και τόσο μικρή, λίγο πριν από τα 30. Γιατί με τις δουλειές που έχει κάνει, έχει αγγίξει πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις, μπορώ να πω τις μεγαλύτερες. Δηλαδή, ειδικά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι ένας ακόμα σταθμός αυτός ο δίσκος. Έχει εξαιρετικό στίχο και μελωδίες και γνώριμες σαν και αυτές που έχω τραγουδήσει και καινούργιες όμως και άλλου ύφους τραγούδια που δεν έχω τραγουδήσει. Είναι αυτό το κάτι λίγο διαφορετικό που έχω σε κάθε δίσκο. Αυτή τη φορά νομίζω ότι έχω κάνει και την υπέρβαση. Πάντως, στη δισκογραφική δουλειά, στο Πάθος είναι αφορμή, βρήκαμε αυτά τα δύο νέα παιδιά, τον πιο παλιότερο, γιατί είναι ήδη παλιότερος, ο Κοριαλάς σε σχέση με τον Σαμπάνη και με τον Γιώργο Σαμπάνη, να έχεις μια πολύ καλή χημεία, θα έλεγα, Πέγγι. Yes, ο Γιώργος Σαμπάνης είναι επίσης ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και γι' αυτό και είχε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του δίσκου. Πέγγι, ποιο θεωρείς σταθμό στην καριέρα σου, στο τραγούδι, στα μαγαζιά? Ξέρω τι θα πεις, αλλά θέλω να το ακούσω. Στις live, δηλαδή. Ναι. Ποιον συνεργάτη σου? Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πες μας για τη συνεργασία σου αυτή που ήταν το χειμώνα και συνεχίζεται και στη Θεσσαλονίκη. Και θα συνεχιστεί όπως δείχνουν τα πράγματα και το χειμώνα. Τόσο καλά. Θα σταματήσουμε ποτέ να συνεργαζόμαστε. Χαίρομαι που έχεις ταιριάξει τόσο καλά φωνητικά, τόσο καλά
ανθρώπινα με έναν πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Γιατί μέσα, από το μέσα στους μεγάλους τραγουδιστές είσαι κι εσύ. Εντάξει, μιλάμε πια για μιας άλλης γενιάς τραγουδιστές. Εκείνης της γενιάς που εγώ ξεκίνησα να αγαπώ το τραγούδι και να θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Μιλώ για την εποχή του Δημήτρη Μητροπάνου, της Βίκης Μοσχολιού, της Χαρούλας Αλεξίου, του Γιάννη Πάριου, του Στράτου Διονυσίου και τόσων άλλων, της Μαρινέλλας και τόσων άλλων τραγουδιστών. Είναι μεγάλη τιμή για τη δική μας τη γενιά να συνεργαζόμαστε με τέτοιους καλλιτέχνες, γιατί πραγματικά μία σεζόν φτάνει για να πεις ότι έχω τελειώσει τώρα ένα χρόνο πανεπιστημίου. Είναι τελικά σχολείο, ε. Μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο. Και... από τον τρόπο που σου μαθαίνουν να ερμηνεύεις το στίχο του κάθε τραγουδιού, το πώς δηλαδή ακόμα και αν δεν έχεις βιώματα να πείσεις το κοινό από κάτω ότι τα έχεις την ώρα που τραγουδάς. Να γεννήσεις δηλαδή συναισθήματα, ε. Ναι. Επειδή δεν είναι καθόλου αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι αυτό που λέμε στη μόδα, είναι έτσι πιο κλασικοί άνθρωποι. Δεν ασχολούνται καθόλου με τη showbiz σήμερα και με όλα αυτά τα περιτυλίγματα που εμάς τους νέους μας παρασύρουν να κάνουμε πράγματα ή να αγχωνόμαστε για πράγματα που δεν σου δίνουν διάρκεια, δεν είναι της ουσίας. Αυτοί οι άνθρωποι και νομίζω... Ποια εκπομπή θα πάμε, ναι, ναι. Είμαστε ντυμένοι, ποιο εξώφυλλο θα κάνουμε, αν απασχολούμε, αν δεν απασχολούμε, ενώ το μόνο που έχει σημασία είναι στις live σου εμφανίσεις να δίνεις όλη την ψυχή σου και ο κόσμος να χαίρεται ότι χαλάλη σου που σου έδωσε τα λεφτά του για να σε δει και να σε ακούσει. Να πει φεύγοντας δηλαδή 5 ώρα το πρωί, χαλάλη τα λεφτά που έδωσα, πέρασα καλά, χόρτασα τους καλλιτέχνες αυτούς που ήρθα να δω και να βγάζεις ωραία τραγούδια, όσο γίνεται. Mm-hmm. Όσο γίνεται. Εγώ κάθε φορά ξεκινάω με την ίδια αγωνία και ούτε ξέρω τελικά ποιος θα μου γράψει τραγούδια. Αυτό είναι η μαγική συνταγή. Διαλέξω. Ο ενθουσιασμός και η παντοτινή αγωνία για το επόμενο βήμα. Αυτό. Είναι μόνο αυτό όμως που παίζει ρόλο και αυτοί οι καλλιτέχνες το μαθαίνουν. Γιατί όλα τα άλλα για τα οποία αγχωνόμαστε εμείς οι νέοι, εκείνοι τα βλέπουν ποταπά, να σου πω έτσι, τυποτένια δηλαδή στη δική μας τη δημοτική. Μην ξεχνάμε, Πέγγι, ότι είσαι και από μια μουσική οικογένεια όμως, έτσι. Ευχαριστώ. Και σε έχουν μάθει πράγματα. Και σε έχουν μάθει να είσαι στρατιωτάκι. Εννοείται. Και να διαλέγω ωραία τραγούδια. Έτσι. Γιατί η μαμά της ήταν στρατιωτάκι. Έτσι. Και η Πέγγι την έλεγχε κατά πόδας τι κάνει. Και επίσης και ο μπαμπάς της. Να υποθέσω ότι βαφτίστηκε νωρίς σε αυτό το στερέωμα και σε αυτό το κύκλωμα. Από πάρα πολύ μικρή. Πέγγι. Πάρα πολύ μικρή. Από πολύ μικρή. Από το πιάνο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ανέφερες πριν λίγο μεγάλα ονόματα, τεράστια ονόματα, τα οποία όπως είπες δεν λειτουργούν με την πρακτική ενός καινούριου καλλιτέχνη γιατί είναι από μόνο τους προβολείς ήδη. Ακριβώς. Αυτό τον τεράστιο προβολέα που λέγεται Μαρινέλλα, πήγες να τον δεις στο Παλάς. Εννοείται. Να έκανα στο Παλάς. Καταλαβαίνω χωρίς να σε βλέπω το χαμόγελο που δημιουργήθηκε στο πρόσωπό σου. Ε. Επειδή ξέρω την Πέγγι προσωπικά, ό,τι το καλό το χαίρεται και η ίδια σαν να είναι η ίδια σαν εκεί πάνω. Δηλαδή... απίστευτα και θα σας αποκαλύψω και κάτι που έκανα. Όταν πήγα να τη δω μέσα στο καμαρίνι μετά που είχε κλείσει η αυλή.